και ζήτησα να είναι κοντά μα εδώ επικεφαλή εταιρεία ε, διαχείριση ακινήτων βραχυχρόνια μίσθωση, ο κύριο Νάσο Γαβαλά, να μα πει τι λένε και οι ίδιοι για αυτά που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργό. Κύριε Γαβαλά, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Για πει, το έχουμε ξαναπεί, το έχουμε ξανασυζητήσει το θέμα τη φορολόγηση τέλο πάντων των σπιτιών που δίνονται για βραχυχρόνια μίσθωση. Αυτά που ακούσατε από τον κύριο Μητσοτάκη, πώ τα βλέπετε. Ε... Σίγουρα έγινε ένα μεγάλο δώρο στου ξενοδόχου. Αυτό που ζητούσαν τόσα χρόνια, αυτό που απαιτούσαν, του δόθηκε. Ε, έστω και αν ήταν προσχηματικό για να αυξήσει τα έσοδα σε ένα, σε ένα άλλο κομμάτι. Τα έσοδα πάνε πάρα πολύ καλά τη βραχυχρόνια. Φέτο εκτιμώνται στα 700 εκατομμύρια. Ε, το καθεστώ του ΦΠΑ δεν νομίζω ότι θα αλλάξει. Απλά όσον αφορά εμά και το επιχειρήν, ε, είναι σίγουρα καλό να ξέρει σε ποιο τοπίο επιχειρήσει. Και όχι να υπάρχουν οι ασάφειες, οι φήμες. Ναι. Οπότε σε κάθε περίπτωση ε, ασχέτως αν στην πράξη αποδειχτεί προσοδοφόρο για το ελληνικό δημόσιο εμείς ξέρουμε που βαδίζουμε οπότε σίγουρα είναι μια θετική εξέλιξη ε, το ίδιο το γεγονό. Καταρχήν να πούμε ότι με κάποιο τρόπο έπρεπε να φορολογίστε εφόσον δεν μιλάμε πλέον για ενοικίαση ενός σπιτιού είναι κάτι άλλο. Ειδικά όταν έχει μια εταιρεία ταχύτητα ακινήτων που έχει περισσότερα ακίνητα. Είναι άλλη διαδικασία, έτσι δεν είναι. Από την ενοικίαση του πω... σπιτιού. Επι... επιτρέψτε μου να σα πω ότι σε κάθε περίπτωση φορολογούμαστε. Ναι, φορολογείστε ω ενίκιο ότι... σπιτιού, Θα... αυτό λέω. Γι' αυτό το λέω. Όχι, όχι, όχι. Οι επιχειρήσει φορολογούνται με έσοδα-έξοδα. Ναι. Έτσι. Ε, ο ιδιώτη υπερφορολογείται γι' αυτό, γιατί πάει, μπορεί να φτάσει και το 45% του εισοδήματο από το εκείνο. Από την... Από την... Αν, αν τα έσοδα είναι αυξημένα, λέτε. Ακριβώ. Ναι. Με την κλίμακα τη. Με την κλίμακα, σε αυτό. Ναι, σε κάθε ναι. περίπτωση υπάρχει ναι. φορολογία. Το μόνο που άλλαξε είναι ο ΦΠΑ, 13% και κάποια τέλη. Το οποίο θα κάνει. Τα τέλη διαμονή, λέτε. Ναι, ναι, ναι. Ε, το οποίο θα κάνει πιο ουσιαστική. Ε, το fair play σε σχέση με τους ξενοδόχους και αυτά που ζήταγαν. Γιατί όλο αυτό εννοείται ότι δεν, θα, δεν μπορεί ε, μια εταιρεία να απορροφήσει αυτό το κόστος. Ναι. Οπότε θα το βάλει on top στην τιμή. Μάλιστα. Τώρα, για πείτε μου σας παρακαλώ, ε, πώς είναι αυτοί οι άνθρωποι, ε, αν έχετε εικόνα τέλος πάντων, όπου έχουν... Μόνοι του στη διαχείριση διαμερίσματα για βραχυχρόνια μίσθωση που να είναι λιγότερα από τρία, να έχουν ένα ή δύο δηλαδή. Είναι πολύ αυτό ο κόσμο, νομίζω ότι. Το τρία, να το πω για όσοι το ξέρουν, ότι πάνω από τρία μπαίνει στη, στη νέα φορολόγηση. Γι' αυτό είπα το τρία διαμερίσματα. Από τρία από και πάνω. Ναι, σωστά. Ε, κοίταξτε, πιστεύουμε ότι είναι γύρω στο 30%. Γύρω στο 30%. Όση, από τα συνολικά Airbnb διαμερίσματα, δηλαδή είναι το 30% αυτή. Ε, ναι, ώστε τα διαχειρίζονται μόνοι του. Ναι, τα αυτό μόνοι του. Ναι, τα μόνοι, μόνοι ναι, του. Ναι, και τα διαχειρίζουν. Ναι. Γιατί μια εταιρεία ε, σαν τη δική μου, αυτό τι κάνει, έχουμε πάρα πολλού μικροϊδιοκτήτε που έχουν ένα κίνητο. Μάλιστα. Επειδή όμω δεν έχουν το χρόνο ή την τεχνογνωσία να το τρέξουν μόνοι του, το διαχειρίζουν. Το δίνουν εταιρεία. σε μια εταιρεία όπω τη δική σα. Ακριβώ. Mm -hmm. Μάλιστα. Οπότε αυτό αλλάζει λίγο τα στατιστικά. Δεν μπορώ να σα πω ακριβώ γιατί. Και εμεί μπορεί να έχουμε 500 εκαίνητα, αλλά έχουμε και 500 ιδιοκτήτε. Άρα... Κατάλαβα. Τώρα, α, τι, θα αλλάξει κάτι στην αγορά με αυτή την ανακοίνωση, με αυτή την αλλαγή στη φορολόγηση των ακινήτων. Ε, επί τη ουσία, νομίζω ότι όποιο ήδη είχε πάνω από δύο ακίνητα και δεν είχε ήδη εταιρεία, που προσωπικά δεν καταλαβαίνω. Ε, ε, το φορολογικό να μην έχει εταιρεία με τόσα έσοδα, δηλαδή είναι, αστείο, ε, θα, θα, πρέπει να σπεύσει να, να, τη δημιουργήσει. Μάλιστα. Μόνο αυτό αλλάζει. Δεν αποθαρρύνει τον μικρό ιδιοκτήτη που έχει έως δύο ακίνητα και το τρέχει μόνος του. Δεν αλλάζει κάτι στο καθεστώς. Σε αυτό δεν αλλάζει. Εφόσον... Αυτό... Έχει ένα ή δύο το πολύ. Δεν τον αφορά ε. το, το μέτρο αυτό, ας πούμε. Ακριβώς. Τώρα, εκεί που πρέπει να εξειδικεύσουμε, επιτρέψτε μου λίγο το σχόλιο. Βεβαίως, πέρα. βεβαίως. Είναι, ε, είναι τελείως διαφορετικό το να έχεις ε, δύο σπιτάκια στην Αθήνα, που μπορεί να κάνουν τζίρο 20.000 το χρόνο, και τελείως διαφορετικό να έχεις δύο βίλες στη Μύκονο να ναι. και να κάνουν 200.000 Καμία σχέση. Καμία σχέση, κύριε Γαβάλα. Είναι διαφορετικά πράγματα εντελώ. Όπω και εντελώ διαφορετικό να έχει και δύο σε μια επαρχιακή πόλη μικρή. Που... Ακριβώ. Ακριβώς. Είναι στην αντίθετη πλευρά δηλαδή, από αυτά τα παραδείγματα που, που μα είπατε. Τώρα, πόσα, δια, πόσα σπίτια Airbnb στην Αττική τουλάχιστον, στην Αθήνα, έχουμε αυτή τη στιγμή. Που, που για του Επισήμως υπάρχουν γύρω στι 12.000 ανεβασμένα. Πολλά από αυτά όμω ε, δεν δέχονται κρατήσει, αλλά είναι πάνω. Α, πολλά από αυτά είναι ήδη από μπουτίκ, χοτέλ ή δωμάτια, λίγο μικρότερο ξενοδοχείο. Οπότε είναι ένα αχταρμάς αν μου επιτρέπετε. Ε, μόνο η ΑΔΕ έχει το ακριβές νούμερο με την έκδοση των άμα. Ε, και θα μπορούσε εκείνη μόνο να πει ότι έστω και μία κράτηση έχουν τόσα. Μάλιστα. Η, η αγορά δεν γνωρίζει το νούμερο. Αλλά σίγουρα είναι μικρότερο επί από αυτό που στατιστικά βγάζουν. Έχουν, είναι 12.000 καταχωρήσει. Είναι τελείω διαφορετικό <στονίτυξη> με ποιο είναι ενεργό, ποιο δεν είναι. <στονίτυξη> Πάντω, τα, τα μέτρα θα το ξέρετε σίγουρα εσεί, γιατί είναι η δουλειά σα. Τα μέτρα που πάρθηκαν, α πούμε, στη Νέα Υόρκη, σχεδόν εξαφάνισαν το Airbnb από τη Νέα Υόρκη. Ναι, σε ένα τελείω διαφορετικό πλαίσιο. Ναι, ναι. ναι, ναι, δεν το λέω συγκριτικά. Ω μέτρα mm -hmm. το λέω, αυτό εννοώ. Και ναι. δεν υπάρχει αυτή τη Airbnb στη Νέα Υόρκη με τα μέτρα που πήρανε. Ναι. ναι. Το, οποίο όμω ούτω ή άλλω είναι τελείω διαφορετική αγορά. Ε, να σα το πω πιο απλά με οικονομικού όρου. Ναι, ναι, ναι. Ε, ούτε, ούτε, το κράτο. Ε, αλλά ούτε και την τοπική κοινωνία που επιχειρεί γύρω από αυτό, σε άσχετο, όχι, όχι, στα, στα καταλήμματα, Αντέχει να μηδενιστεί ή να μειωθεί η βραχυχρόνια μίσθωση στην Ελλάδα. Πάρα πολύ απλά. Δηλαδή, αν λέγαμε αύριο ότι ε, δεν υπάρχει ούτε ένα κατάλημα στη βραχυχρόνια μίσθωση. Ε, 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 Ελλάδα, το πρέπει... Για την Ελλάδα λέτε τώρα. Για Ελλάδα, λέτε ναι, τώρα. Ναι. Το κράτος πρέπει να βρει 700 εκατομμύρια. Πού θα τα βρει από άλλου φόρου. 700 εκατομμύρια είναι το, ε, η απόδοση, φορολογική απόδοση μέχρι τώρα. Το 23. Το 23. Είναι 700. Το 23. Μάλιστα. Ναι, ναι, ναι. Μάλιστα. Ο Πιτσιλής θα εκτιμεί κάπου τόσο. Ο Θεοχάρη γύρω στα 600. Πιστεύω ότι κάπου εκεί θα είναι. Κάπου εκεί θα είναι. Ε... Αυτό το λένε και δύο. Εντάξει, κάπου εκεί θα είναι, ναι. Ναι. Αλλά... Και επιπλέον, ε, μην ξεχνάμε ότι οι άνθρωποι, οι τουρίστε που μένουν ε, στα διαμερίσματα, όλα του τα χρήματα. Γιατί διαμέρισμα είναι ένα γυμνό. Δεν έχει τίποτα. Δεν έχει στι περισσότερε περιπτώσει ούτε καφέ. Όλα του τα χρήματα τα πάνε στην τοπική αγορά και τα ρίχνουν. Μάλιστα. Δεν είναι ξενοδοχείο. Άρα, ενισχύεται μέσα. εμέσω και η τοπική αγορά, γύρω-γύρω τα ό,τι υπάρχει, τέλο πάντων από εκεί που μένουν. Βεβαίω, βεβαίως, βεβαίως. Τώρα, βέβαια, ένα κομμάτι δεν ξέρω πόσο μεγάλο είναι. Ε, τα Airbnb και τα, βραχι... τα κίνητα που είναι στη βραχυχρόνια μίσθωση έχουν δημιουργήσει ένα τεράστιο θέμα με το ότι δεν υπάρχουν ακίνητα για ε, νίκαια. Δεν ξέρω, σα λέω ναι. πόσο είναι το κομμάτι αυτό. Δεν μπορώ να το προσδιορίσω, δεν ξέρω αν το ξέρετε εσεί. Αλλά υπάρχει μια πίεση και από το, απ το χώρο αυτό για τα, ότι δεν υπάρχουν ναι. σπίτια για ενίκεια. Ναι. Ε, Δυστυχώ είναι ένα αφήγημα το οποίο έχει περάσει στη συνείδηση πολλών. Δηλαδή, όταν διαβάζει ε, μελέτη από σοβαρού επιστήμονε και ξαφνικά σου βάζουν χωρί στατιστικά στοιχεία ότι. Και εγώ δεν έχω στοιχεία. Υπουργείς... Γι' αυτό το είπα πολύ έτσι προσεκτικά, Όχι γιατί και... δεν έχω στοιχεία αυτό... εγώ. Ακριβώ. Όλο αυτό είναι, έχει περάσει η συνείδηση του κόσμου. Αλλά έχει δηλαδή, πέ, δηλαδή Μπράβο. Εσείς... Αυ, Γι' αυτό το είπα ότι το λέει όλο ο κόσμο. Λοιπόν. Ότι με τα Airbnb δεν βρίσκουμε να σπίτι. Αυτό λέγεται. Ακριβώ. Σα σας δίνω δύο μεγέθη. Σκεφτείτε ότι αυτή τη στιγμή τα κλειστά διαμερίσματα ε, στην Αττική αποτιμώνται ε, αποτιμούνται γύρω στι 350.000. Α δεχτούμε ότι υπάρχουν 10.000 διαμερίσματα βραχυχρόνια. Σκεφτείτε ναι. την αναλογία Των ε, που, ε, που βραχυχρόνιας Και προ... των κλειστών διαμερισμάτων λέτε Ακριβώς αυτό είναι, αυτό είναι το πρώτο κομμάτι Το δεύτερο δεν υπάρχει ε, Ακίνητο στη βραχυχρόνια μίστοση Στο οποίο ο ιδιοκτήτης Να μην έχει επενδύσει σοβαρά Στην ολική του ανακαίνιση. Άρα ασέρθει Γιατί δεν θα δουλέψει Αν δεν έχει κάνει αυτό δεν θα δουλέψει το ακίνητο έτσι δεν είναι αν δε, δε, δεν ανακαινιστεί δηλαδή. Αν δεν νόημα. Δε, 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 δεν έχει νόημα. Δεν έχει νόημα, δε, δεν έχει νόημα να το κάνει. Ναι. Ε, οπότε έχει επενδύσει ένα σοβαρό ποσό, έχει εκταμιεύσει, Έχει πάρει δάνειο. Αυτό λοιπόν που έχει επενδύσει ε, 30.000-50.000 για να ανακαινίσει πλήρω, ένα διαμέρισμα δεκαετία του 60. Πόσο περιμένατε ότι θα τον νίκαιζε στη μακροχρόνια μίσθωση, 300 ευρώ, Προφανώς και όχι. Προφανώ και όταν αυτό ο άνθρωπο σου λέει: Δεν προλαβαίνω να το κάνω βραχυχρόνια. Δεν θέλω να το δώσω σε μια εταιρεία. Θα, θα το νοικιάσω σε κάποιον κάτω από 700 ευρώ. Δεν θα το δίνει. Όχι για να βγάλει λεφτά. Έχει και του φόρου και τα ένδυα ε, και όλα αυτά. Ε, πρέπει να κάνει μια απόσβεση σε. Τι χρόνια. Σα ανακαίνε που σου κάνει. Ναι, άρα ούτω ή άλλω πάλι ακριβά θα ήταν. Μάλιστα. Δεν είναι πρόβλημα ότι δεν βρίσκουμε σπίτια. Δεν βρίσκουμε σπίτια που να αντέχουν οι τσέπε μα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Μάλιστα. Κύριε Καβαλά, σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Την καλημέρα μου. Να είστε καλά. Χάρηκα που Εγώ, τα είπαμε. Σας ευχαριστώ. ευχαριστώ.